μέχρι 28 Φεβρουαρίου, όποιος είχε εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα στο 2018, θα πρέπει να οριστικοποιήσει την εικόνα του στο Μητρό των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Εάν έχει διαπιστώσει κάποιες παραλήψεις ή λάθη στις υποβολές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, δηλαδή μέχρι 28 Φεβρουαρίου, μπορεί να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Από εκεί και πέρα κλείνει η πλατφόρμα και τα ποσά αυτά θα πρέπει να δηλωθούν και στο έντυπο Ε2 και να φορολογηθούν βέβαια με την κλίμακα των εισοδημάτων από ενοίκια. Θα πρέπει να προσέξουν όταν υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση όσον αφορά το έντυπο Ε2, αφού συμπληρώσουν τη στήλη με τα στοιχεία του ακινήτου, θα επιλέξουν τη στήλη 17 και συγκεκριμένα τους κωδικούς 60 και 61. Ο κωδικός 60 αφορά τις μισθώσεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις. Εκεί θα δηλώσουν συγκεντρωτικά τα εισοδήματα που έχουν εισπράξει σε όλη τη διάρκεια του 2018 από το συγκεκριμένο ακίνητο και στον κωδικό 61 θα δηλώσουν τα εισοδήματα από υπεκμίσθωση των συγκεκριμένων ακινήτων και αυτά συγκεντρωτικά. Αυτομάτως φυσικά τα ποσά αυτά θα μεταφερθούν στο έντυπο Ε1. Θα φορολογηθούν, όπως αναφέραμε και πριν, με την κλίμακα των ενοικίων και φυσικά εφόσον υπάρχουν και άλλα ακίνητα και άλλα εισοδήματα θα προσθεθούν ώστε να υπολογιστεί και η εισφορά αλληλεγγύης.